Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια πραγματάκια που έχω δει στο PlayStation 5 και ίσως δεν γνωρίζετε μέχρι τώρα. Πρώτον, ακούω αρκετούς να γκρινιάζουν για το ότι δεν υπάρχει browser εγκατεστημένος στο PlayStation 5 και έτσι δεν μπορούν να σερφάρουν στο ίντερνετ. Δικαίως και γκρινιάζουν, όμως είναι κάπου κρυμμένος, δεν είναι σε εμφανέ σημείο. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στη λίστα με τους φίλους σας, να επιλέξετε έναν, να του στείλετε ένα μήνυμα όπου θα γράφει www.google.com. Με το που κάνετε αποστολή και πατήσετε πάνω σε αυτό το μήνυμα, σε βγάζει σε ένα browser. Και αφού λοιπόν ανοίξεις αυτή τη σελίδα του browser, κοιτάξτε τι μπορείς άλλο να κάνεις. Αφού την καρφιτσώσεις, μπορείς ταυτόχρονα να παίζεις και να έχεις δίπλα ένα browser. Και πάμε παρακάτω. Εάν θυμάστε, στο PlayStation 4, εάν πατούσες το home button, σε έβγαζε κατευθείαν στην αρχική οθόνη. Εδώ με το που το πατήσεις, σε βγάζει σε αυτό. Για να σε βγάλει στην αρχική οθόνη όπως παλιά, πρέπει να το κρατήσεις πατημένο. Και μιας και έχω το χειριστήριο στα χέρια μου, ξέρουμε αυτό το κουμπάκι εδώ, όπου μιουτάρει το μικρόφωνο σου. Επίσης, εάν το κρατήσεις πατημένο, μιουτάρει όλο τον ήχο από το PlayStation 5. Τώρα, εάν θέλεις να επανέλθει ο ήχος κανονικά, το ξαναπατάς και όλα κομπλέ. Και συνεχίζουμε με το χειριστήριο, με την καινούργια αυτή λειτουργία, όπου είναι αυτή η απτική ανάδραση. Όπου ας πούμε πυροβολείς και καταλαβαίνεις σκανδάλι εδώ, είτε το χειριστήριο δονείται αναλόγως με το παιχνίδι, αυτό μπορείς να το μειώσεις είτε ακόμα και να το απενεργοποιήσεις πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, παρελκόμενα, χειριστήρια, ένταση δόνησης και ένταση εφέ σκανδάλις. Επίσης καλό είναι να ξέρετε ότι όσο αυτά τα έχετε ενεργοποιημένα στο full, τόσο λιγότερο διαρκεί η μπαταρία. Και πάμε στα αγαπημένα σας τρόφις. Γνωρίζετε ότι τη στιγμή που παίρνετε ένα τρόφι, το PlayStation δημιουργεί πρώτον ένα στιγμιότυπο και δεύτερον ένα clip βίντεο. Από εδώ μπορούμε να ελέγξουμε τη διάρκεια του clip από 15 δευτερόλεπτα σε 30 δευτερόλεπτα ή ακόμα και να το απενεργοποιήσουμε. Εγώ συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι είχα κάπου 250 και τέτοια κλιπάκια μέσα αποθηκευμένα. Ποτέ μου, εγώ προσωπικά δεν έχω μπει να δω αυτά τα κλιπάκια. Τα έσβησα γιατί μου κρατούσαν χώρο. Ένα από τα πράγματα που κάνω εγώ με το που βάζω ένα καινούριο παιχνίδι μέσα είναι να πάω στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού και να δω λίγο τις προτιμήσεις, δηλαδή να δω τη δυσκολία του παιχνιδιού, τη γλώσσα του, τους υπότιτλους, το αν θα επιλέξω καλύτερη ανάλυση ή καλύτερη απόδοση του παιχνιδιού. Πλέον με το PlayStation 5 μπορείς αυτά να τα προεπιλέξεις από το μενού του PlayStation 5. Πολλές φορές δεν έχετε σκεφτεί πόσες ώρες άραγε έχω επενδύσει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα μπορείς να το δεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, πηγαίνοντας στο προφίλ σου, παιχνίδια, και εκεί έχει τη λίστα και αναλυτικά τις ώρες όπου έχεις παίξει το κάθε παιχνίδι. Εάν έχεις βάλει κάποια παιχνίδια στο μάτι και περιμένεις να μπουν σε κάποια προσφορά στο store, υπάρχει τώρα η λύση, wishlist. Πηγαίνεις στο store, δίπλα ακριβώς είναι αυτή η καρδούλα, την πατάς και μετά ό,τι έχεις βάλει σε αυτή τη λίστα εμφανίζονται εδώ και έτσι μπορείς να τσεκάρεις τις τιμές εάν μπαίνουν σε προσφορά και να μην ξεχνιέσαι τι θα ήθελες να αγοράσεις. Αυτά προς το παρόν, για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε την κανονική ροή. Από μένα γεια σας, αυτά έτσι μου ψιλοκάνανε εντύπωση τους πρώτους μήνες όπου έχω το PlayStation 5. Για ό,τι απορίες έχετε και αν μπορώ εγώ να βοηθήσω, εννοείται γράφτε στα σχόλια, μια ερωτησούλα ποτέ δεν βλάπτει. Από μένα λοιπόν, γεια σας. Εντάξει, το έκανα καλά. Καλό δεν ήτανε. Να το κάνω λίγο πιο αργά, μήπως είναι γρήγορα, ζαλιστούνε, πέσουν κάτω, το κάνω λίγο πιο γρήγορα, πάμε.